Το Ηράκλειο φόρεσε τα χριστουγεννιάτικά του. Σε μια όμορφη γιορτή που τα είχε όλα, δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων, με τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου να ανάβουν το βράδυ του Σαββάτου και να πλημμυρίζουν με φως το κέντρο του Ηρακλείου. Φέτος, τέταρτη κατά σειρά χρονιά που φτιάχνουμε το κάστρο, η προσέλευσή σας είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Οι εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και πολιτιστικά δρόμενα και έκλεισαν με μια μεγάλη συναυλία, συντροφιά με τους Μάνο Παπαδάκη και Γιάννη Γιοκαρίνη. Ευχόμαστε καλές γιορτές, αγάπη, υγεία και πάνω απ' όλα δύναμη στην καρδιά μας να αγαπάμε τον κόσμο, να βοηθάμε όποιους έχουν ανάγκη. Πολύ ωραίο το θέατρο. Κάθε χρόνο διοργανώνεται και καλύτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Κάθε χρόνο όλο και καλύτερο. Πολύ ωραίο. Μαζί με τη φωταγωγή του δέντρου άνοιξε τις πύλες του και το χριστουγεννιάτικο κάστρο, με τα παραμεθένια σπιτάκια του να βρίσκονται εκεί και να περιμένουν τους μικρούς επισκέπτες για 38 ολόκληρες ημέρες. Και το καθένα από αυτά κάτι διαφορετικό έχει να προσφέρει, με δράσεις εντελώς δωρεάν. Μας άρεσε πάρα πολύ. Το χαρήκαμε και εμείς σαν μεγάλοι. Καλές γιορτές. Πάρα πολύ ωραία. Μας άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Γιάννη, για πες και εσύ, σου άρεσε? Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Εορταστικά δρόμενα για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια, καλλιτεχνικά και εικαστικά εργαστήρια, συναυλίες, πολιτιστικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες θα απλωθούν μέσα στα πολύχρωμα δρομάκια του χριστουγεννιάτικου κάστρου. Δημότες και επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες μουσικές και θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου.